Και φτάσαμε λοιπόν μετά την εξαιρετική πορεία των ελληνικών ομάδων και με Έλληνες παίκτες, φτάσαμε στη συνέχεια να εξάγουμε Έλληνες προπονητές στο εξωτερικό, γιατί βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια οι Έλληνες προπονητές απολαμβάνουν μεγάλο σεβασμό και γενικότερα παίρνουν και πολύ σημαντικές δουλειές στο υψηλότερο επίπεδο. Και από εκεί και πέρα, μετά τους Έλληνες προπονητές, έχουμε και τους Έλληνες παράγοντες. Πέρσι έκανε την αρχή ο Χρήστος Σταυρόπουλος, με τον οποίο γνωρίζετε πάρα πολύ καλά από τη συνύπαρξή σας στην αέναη μάχη των αιωνίων αντιπάλων όλα αυτά τα χρόνια. Και φέτος πήρε τη σκυτάλη εσύ, φεύγοντας για την Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης. Γενικώς, όλο αυτό οφείλεται στο know-how που έχει αποκτήσει γενικότερα το ελληνικό μπάσκετ όλα αυτά τα χρόνια, αυτή τη χρυσή 20ετία. Κοίταξε, σίγουρα αυτό που λες παίζει μεγάλο ρόλο. Άλλωστε, εγώ τώρα μπορώ να σου πω ότι είχα πρόταση και παλαιότερα. Το θυμάμαι, ναι. Εντάξει. Αλλά σίγουρα νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλάδα που το ξέρουν το άθλημα. Ξέρουν τη δουλειά αυτή, εν πάση περιπτώσει. Γιατί το να ξέρεις το άθλημα δεν σημαίνει ότι ξέρω τι αλλαγή γίνεται ή αν πρέπει να παίξω ζώνη ή man-to-man. Έχουμε, δηλαδή, η γνώση του αθλήματος πρέπει να είναι γενικότερη, ο καθένας στον τομέα του. Να υποθέσω ότι σε αυτό έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και η συμβολή των Σέρβων κορυφαίων προπονητών που βρέθηκαν στην Ελλάδα, με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς και τον Ντούσαν Ίβκοβιτς να είναι οι προεξάρχοντες από το υψηλότερο επίπεδο, οι οποίοι γενικότερα έδωσαν σε πολλά επίπεδα τα φώτα τους, έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Σίγουρα, μην ξεχνάτε ότι το ελληνικό μπάσκετ, έτσι, μεγάλωσε με τους Ιουγκοσλάβους. Είχαμε αποκτήσει τις συνήθειες που είχαν οι Ιουγκοσλάβοι. Πώς θα προετοιμαστεί μια ομάδα. Πώς θα είναι γύρω από την ομάδα. Ποιοι θα είναι γύρω από την ομάδα. Πώς θα φερθούμε στα μίντια. Αν πρέπει να μιλήσεις στο δημοσιογράφο. Αν πρέπει να αποκρύψεις κάτι. Ή αν οι Ιουγκοσλάβοι είχαν μεγάλη παρεμβατικότητα στις ομάδες μας. Εδώ όμως θέλω να πω ότι αυτός ο οποίος έπαιζε μόνος του ήταν ο Ζέλικο. Γιατί? Ο μπορώ να χαρακτηρίσω τόσο large άνθρωπος αυτά, που αρχίσαμε να χαλαρώνουμε σε τέτοιου είδους πράγματα. Ναι. Δηλαδή κάποτε, ρε παιδί μου, έβλεπες κάποιον να μιλάει με τον Καλκαβούρα και έτρεχες να τον πάρεις, γιατί μίλησες, ας πούμε, στο δημοσιογράφο, τι είπες. Κατάλαβες? Ή δύο μιλάγαν μεταξύ τους, νομίζανε ότι κάτι λένε για μας. Ναι. Αυτά με το Ζέλικο σιγά σιγά αλλάξανε. Άρχισε να εξαφανίζει την καχυποψία. Ναι, ναι. Γυρίζω λίγο το χρόνο πίσω, σχετικά πρόσφατα. 9 Ιουνίου, στη Διανέξ, συνέντευξη τύπου του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, σε συγκινησιακή ατμόσφαιρα, αποχώρηση της οικογένειας Γιαννακόπουλου μετά από 33 ολόκληρα χρόνια και μετά από σχεδόν μισό δις επένδυσης στην ομάδα. Και ουσιαστικά, διαστόματος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, αναλαμβάνεις να τρέξεις στην ομάδα μαζί με τον κύριο Παναγιώτη Τριαντόπουλο. Τι συνέβη? Και μέσα σε λίγες μέρες ουσιαστικά βρέθηκες εκτός Παναθηναϊκού. Εκτός της οικογένειάς σου, ουσιαστικά, έτσι? Ναι, ναι. Καταρχάς ήταν δική μου επιλογή, έτσι. Αυτό το ξέρεις. Το ξέρετε, το ξέρουν, το δήλωσα. Εντάξει, τώρα οι λεπτομέρειες είναι λίγο... Τι να πούμε, αυτό που είναι βασικό είναι ότι δεν άντεχα άλλο. Ναι. Να το πω έτσι. Πώς δηλαδή, ερμηνεύεται αυτό? Πώς ερμηνεύεται αυτό? Ερμηνεύεται ότι μετά από 35 χρόνια, είμαι 57 χρονών, έτσι, και δεν άντεχα άλλο. Δηλαδή ένιωθα ότι ήταν τόσο πολλά τα προβλήματα τα οποία είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Ήθελα την επιτυχία, αλλά ένιωθα ότι δεν άντεχα άλλο. Και ίσως να έκανα περισσότερο κακό από καλό. Ναι. Ένιωθα δηλαδή κάτι, ότι δεν μπορούσες να σηκώσεις ψυχικά το βάρος, έτσι? Όχι, κοίταξε, έχω σηκώσει και χειρότερα βάρη. Δεν αντιλέγω, αλλά άμα δεν νιώθεις καλά... Δεν ένιωθα καλά, δηλαδή ένιωθα ότι μπορώ να κάνω κακό αντί για καλό. Και μπορεί να φαίνονται σε κάποιους περίεργο, αλλά νιώθω ότι έκανα το σωστό για τον Παναθηναϊκό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες και δεν το έχεις ξαναπεί.
Η πρόταση της Zenit πότε ήρθε? Εντάξει, η πρόταση της Zenit τώρα δεν θυμάμαι πώς το λένε, ακριβείς ημερομηνίες και τα λοιπά, αλλά εντάξει, εωρείτο αυτό, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Το είχα υπόψη μου ότι μπορεί να υπάρξει. Είχε ουσιαστικά δηλαδή μια ανοιχτή πρόταση για συζήτηση. Κοίταξε. Και λόγω του Πασκουάλ προφανώς. Άκου να σου πω κάτι. Δεν θα μπορούσα να κοιτάζω για προτάσεις. Διότι όπως ξέρεις πολύ καλά, εγώ ήμουν Παναθηναϊκός. Μετά από τον κύριο Γιαννακόπουλο ασφαλώς, που είναι ο απόλυτος κυριάρχος και δικαιωματικά μετά από τα λεφτά που βάζει και την προσωπικότητά του. Ένιωθα ότι είμαι αμέσως μετά. Εντάξει, ένιωθα κακός βέβαια, αλλά αυτό ένιωθα, ότι η ομάδα αυτή είναι δικιά μου. Είναι ένα κομμάτι, ένα κομμάτι του εαυτού μου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, δεν θα μπορούσα ποτέ να ψάχνω για δουλειά. Θα γινόταν μεγάλο σκάνδαλο αν έλεγα σε οποιονδήποτε ότι θέλω να ψάξω για δουλειά. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, ερχόντουσαν κατά καιρό, από καιρό εις καιρό, από κάποιους φίλους, έτσι, προπονητές, ότι θα ήθελες να πας εκεί ή θα ήθελες να πας εδώ. Αλλά δεν έδινα σημασία, διότι το θεωρούσα πολύ δύσκολο για μένα να το κάνω. Πρώτα έπρεπε λοιπόν να ξεκαθαρίσεις ότι θα τελειώσει, θα κλείσει ή τέλος πάντων θα μπει σε μία παύση το κεφάλαιο Παναθηναϊκός, για να μην το πω να κλείσει. Θα σου πω. Και μετά... Ναι, για πες μου, συνέχισε. Θα σου πω την αλήθεια. Έφτασα λοιπόν σε ένα σημείο που έλεγα και με άνθρωποι πολύ δικοί μου, μου είπανε ή θα σταματήσεις ή θα σε πάρουν στα τέσσερα. Δηλαδή, αν δεν έφευγα, θεωρώ ότι δεν θα την έβγαζα εγώ τη χρονιά. Ναι. Όχι όμως γιατί κάποιος θα με διωχνεί, δεν θα κάνω καλά τη δουλειά μου. Θα έφτανε στα όρια σου. Θα έφτανα στα όρια μου. Δηλαδή, είχα φτάσει στα όρια μου. Δεν είναι θέμα τώρα να λέω τέτοια πράγματα. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι ένιωθα ότι δεν μπορούσα άλλο, πρώτον. Και δεύτερον, ότι ήταν καλύτερα για τον Παναθηναϊκό να φύγω. Αυτό το λέω σήμερα. Ήταν καλύτερα για τον Παναθηναϊκό να φύγω. Αυτό που θέλω να πω εδώ, για να μην παρεξηγούμαστε, είναι ότι ήθελα να ασχοληθώ με τον μπάσκετ. Καταλαβες. Δεν ήθελα να είμαι ούτε πρόεδρος, ούτε διευθύνων σύμβουλος, ούτε να τρέχω στο Νεσάκε, ούτε να τρέχω δεν ξέρω τι, ούτε να πλακώνομαι. Σου έχει λείψει και. Καθόλου. Ούτε να πλακώνομαι, ούτε να αυτονώ. Ήθελα να ασχοληθώ με τον μπάσκετ. Και ήταν μια μεγάλη πρόκληση για μένα και είναι. Να είσαι μέσα στο αγωνιστικό κομμάτι δηλαδή. Ακριβώς, είναι μεγάλη πρόκληση για μένα. Είναι μεγάλη πρόκληση να βοηθάω εδώ τους ανθρώπους να καταλάβουν μερικά πράγματα. Μου έδωσε μια ενέργεια μεγαλύτερη από αυτή που είχα τα τελευταία χρόνια. Και να σου πω πριν πεις οτιδήποτε. Εντάξει, δεν είμαι καρεκλοκένταυρος. Δεν θέλω να είμαι. Δεν θέλω, ρε παιδί μου, να είμαι. Ναι. Φτάνει. Κάναμε μια πορεία. Ήτανε μεγάλη. Ας έρθουν και κάποιοι άλλοι νέα παιδιά να συνεχίσουν και τα λοιπά. Δεν θέλω να πάω 90 χρονών και να είμαι, πώς το λένε. Να υποθέσω ότι η συνεργασία με τον Τσάβη Πασκουάλ στον Παναθηναϊκό και η σχέση που αναπτύξατε έπαιξε καθοριστικό ρόλο για την πρόταση της Zenit. Κοίταξε, ο Τσάβη Πασκουάλ είπε ναι. Είπε τον ξέρω και τα λοιπά. Γιατί είναι αλήθεια. Εδώ όμως θα σου πω ότι με όλους τους προπονητές που είχα, είχα εξαιρετική σχέση, όπως γνωρίζεις. Ναι. Γιατί ήμουν καθαρός απέναντί τους και μίλαγα πρόσωπο με πρόσωπο. Στη διάρκεια του καλοκαιριού φοβήθηκες για το project του εφετινού Παναθηναϊκού, φοβήθηκες εντός εισαγωγικών, ανησύχησες? Εννοείς από την ημέρα που έφυγα ή πριν? Ναι, φύγω. Από την ημέρα που έφυγες, ναι. Δεν θέλω να μιλήσω για τον Παναθηναϊκό. Τον παρακολουθείς όμως, φαντάζομαι, βλέπεις τα μάτς του. Κοίταξε, φυσικά τον παρακολουθώ. Έχεις άποψη για το πώς κυλά η σεζόν στην πρώτη μετά οικογένειας Γιαννακόπουλου χρονιά, που είναι μια χρονιά κομβική από όλες τις άποψεις?
Κοίταξε, είναι νωρίς ακόμη. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ο Παναθηναϊκός είναι τεράστιο μέγεθος. Είναι ένα μέγεθος το οποίο πολλοί δεν το έχουν καταλάβει. Και από αυτούς που είναι μέσα στον Παναθηναϊκό και από αυτούς που είναι έξω από τον Παναθηναϊκό. Το εξήγησε πολύ πρόσφατα ο Νέντοβιτς σε μια συνέντευξή του σε σερβική εφημερίδα. Εντάξει, άκου να δεις. Οι παίκτες τι λένε, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει και στο λέω έτσι. Ο Νέντοβιτς ή ο οποιοσδήποτε Νέντοβιτς θα έρθει, θα παίξει, θα φύγει μετά. Μπορεί να λέει τα ίδια για το Μιλάνο ή για κάποια άλλη ομάδα. Ή αν δεν παίξει καλά και φύγει, μπορεί να λέει τα αντίθετα. Οι παίκτες δεν με ενδιαφέρουν τι λένε. Αυτοί οι παίκτες. Εμένα με ενδιαφέρουν ο κόσμος, ο πραγματικός κόσμος που αγαπάει την ομάδα, έτσι, και δεν είναι προπονητής, δεν κάνει τον προπονητή, και με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι που είναι μέσα στον Παναθηναϊκό, έτσι, ή αν θες και οι αθλητές που είναι πολλά χρόνια. Δηλαδή, αν μου έλεγες τι λέει ο Παπαπέτρου, θα με ενδιαφέρε περισσότερο. Ναι. Για να σου το πω έτσι, για να μην παρεξηγούμε. Φυσικά με ενδιαφέρει ο αθλητής, αλλά άλλη βαρύτητα έχει να την πει ο Παπαπέτρου, άλλη βαρύτητα έχει να το πει ο Νέντοβιτς. Με ενδιαφέρουν οι παίκτες που είναι μες στην ομάδα. Και, εν πάση περιπτώσει, ό,τι λένε πρέπει να το δείχνουν κιόλας. Ναι. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα στο αγωνιστικό κομμάτι διοικείται από δύο παιδιά τα οποία ανδρώθηκαν σε ένα μεγάλο βαθμό Διαμαντίδης. Γιατί από τότε που πήγε στο Παναθηναϊκό ανέβηκε δύο επίπεδα στην καριέρα του, αλλά σε καθολικό βαθμό ο Αλβέρτης, που είναι όλη του η ζωή ο Παναθηναϊκός, είναι πολύ ενθαρρυντικό και εκπέμπει ασφάλεια για το μέλλον της ομάδας. Κοίταξε, το μέλλον της ομάδας είναι συνυφασμένο με την οικονομική δυνατότητα που θα έχει. Να το πω έτσι. Καμία ομάδα, όσο και καλή να είναι διοικητικά, που είναι, δεν θα μπορέσει να έχει μέλλον αν δεν έχει οικονομική υποστήριξη. Τώρα, λέγοντας οικονομική υποστήριξη, δεν είναι μόνο θα έρθει κάποιος και θα βάλει τα λεφτά του. Είναι το γενικότερο project. Ναι. Έτσι. Μπορεί να έχει χορηγούς, μπορεί να έχει εισιτήρια, μπορεί να έχει διαρκείας. Όλα αυτά δημιουργούν μια ισχυρή ομάδα. Η παρούσα περίοδος που βιώνουμε όλοι δεν είναι η καλύτερη για αυτό που περιγράφεις. Είναι πολύ δύσκολη. Θα έλεγα όμως ότι... Θέλω να πω αν αυτοί οι δύο αποτελούσαν τον καλύτερο σταθεροποιητικό παράγοντα γενικότερα για αυτή τη μεταβατική περίοδο. Ασφάλως. Και μαζί και ο Γιώργος Καλαϊτζής, ο οποίος είναι άνθρωπος που τα χρόνια... Κοίταξε να δεις. Όλα τα παιδιά αυτά, εγώ το λέω έτσι, είναι δικά μου. Εντάξει, ο Φράγκη είναι αδερφός μου. Και το λέω έτσι. Δηλαδή είμαστε μαζί από την ημέρα που ήρθε από τη Γλυφάδα. Μαζί με τον κύριο Παύλο διαλύθηκε ένα τμήμα. Διαλύσαμε ένα τμήμα ουσιαστικά. Το τμήμα πόλο της Γλυφάδας. Του Παναθηναϊκού. Του Παναθηναϊκού, ναι. Το τμήμα πόλο του Παναθηναϊκού με την αποχώρηση του Σελετόπουλου. Λοιπόν, από τότε είμαστε μαζί με τον Φράγκη. Από τότε μέχρι σήμερα. Τον θεωρώ αδερφό μου. Έτσι το θεωρώ. Και πιστεύω και εκείνος. Τι να πω για τον Φράγκη. Τι να πω. Και άμα κάνει και καμιά βλακία, του τη λέω. Θα του την πω. Ό,τι κάνεις. Ο Μίτσος δεν είναι αδερφός μου, αλλά είναι παιδί μου. Πώς να το πω. Το νιώθω, είναι ένα από τα καλύτερα παιδιά, τους καλύτερους αθλητές, ίσως και ο καλύτερος αθλητής αχαρακτήρας όλων των εποχών. Έχοντας μεγαλώσει με πολλούς και μεγάλους αθλητές, και το ξέρεις, μπορώ να σου πω ότι είναι ο καλύτερος χαρακτήρας που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Θα τον ήθελα να είναι να παντρευτεί την κόρη μου, θα τον ήθελα να είναι στο σπίτι μου, θα τον ήθελα να τον έχω παρέα. Καταλαβαίνεις γιατί μιλάμε. Ναι. Λοιπόν, πάνω σε αυτές τις βάσεις δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα λόγια. Τα υπόλοιπα λόγια θα δείξει η πράξη. Αλλά και η πράξη όμως δεν είναι αυτή τη στιγμή. Δεν θα την κατοπτρίζει το αποτέλεσμα. Γιατί ό,τι και να κάνεις, έχεις κάποια όρια. Δεν μπορείς να φτάσεις, δηλαδή, να πάρεις την Ευρωλίγκα με αυτό το budget. Δεν γίνεται. 100%. Μπορείς όμως να έχεις μια καλή πορεία. Μπορεί να έχεις μια αξιοπρεπή πορεία. Η λέξη αξιοπρέπεια είναι κλειδί στον εφετινό Παναθηναϊκό. Ναι. Άλλωστε, αυτό που παίζει κυρίαρχο ρόλο είναι ο προπονητής.
Και νομίζω ότι οι επιλογές είναι του προπονητή, καθαρά. Πώς τον βλέπεις τον Γιώργο τον Βόβορα, τον οποίο τον ήξερες, γιατί είναι πάρα πολλά χρόνια στον Παναθηναϊκό, έχει υπάρξει και ως υπηρεσιακός προπονητής σε διάφορες συγκυρίες στη διάρκεια της συνεργασίας σας και πλέον τώρα είναι head coach, αφήνοντας μέχρι στιγμής πολύ ενθαρρυντικά δείγματα. Εγώ τον έβαλα, να σου πω έτσι. Εμένα δική μου επιλογή ήταν αρχικά. Αλλά είναι ένα παιδί που ξέρει μπάσκετ. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Είναι πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Τώρα, αν θα βγάλει την προσωπικότητα που χρειάζεται για τον Παναθηναϊκό, είναι καθαρά δικό του θέμα. Το μοναδικό ερωτηματικό είναι αν θα βγάλει την προσωπικότητα που χρειάζεται για να είσαι σε μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός. Αν τη βγάλει, δεν φοβάμαι τίποτα. Μάλιστα. Ωραία. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη διαδικτυακή συνέντευξη. Να σου ευχηθώ να το απολαύσεις το παιχνίδι της Πέμπτης, όσο γίνεται αυτό. Ναι, ναι. Όσο γίνεται να το απολαύσω. Κοίτα, περίμενε, εδώ που έχω έρθει, είναι για να απολαύσεις τα παιχνίδια. Όχι για να πεθαίνεις, να αρρωσταίνεις. Αυτό είναι ένα θέμα για άλλη συνέντευξη. Για άλλη συνέντευξη, ναι. Πρέπει να τα απολαμβάνεις τα παιχνίδια. Ωραία. Να σου ευχηθώ καταρχήν υγεία και επιτυχίες στο εφετινό σου έργο και να ανανεώσουμε πλέον το ραντεβού μας όταν θα επιστρέψεις με το καλό στην Ελλάδα, γιατί φέτος θα επιστρέψεις και δύο φορές για το ΣΕΦ και για το ΆΚΑ. Ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, μάνα Παναδόπουλε. Ευχαριστώ, Γιάννη.